και του ηλικιωμένου από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το δικαστήριο 6 ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία. Από τους συνολικά 21 κατηγορούμενους, οι 15 κρίθηκαν αθώοι. Μεταξύ αυτών, ο τότε δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, ο πρώην δήμαρχος Νέας Μάκρης Ηλίας Ψινάκης και η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. Το δικαστήριο επέβαλε τελικά ποινές από 3 έως 15 έτη, με εκτιτέα μόνο τα 5, και μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ την ημέρα. Έκρηξη οργής από τους συγγενείς στο άκουσμα της απόφασης, ενώ απειλήθηκαν και επεισόδια. Γεια σου, μάνα. Τι κάνεις? Πέφτω. Αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. 6 χρόνια παρά 3 μήνες από την εθνική τραγωδία στο μάτι, γράφτηκε ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης των ευθυνών για τους 104 νεκρούς και τους 32 εγκαυματίες. Η απόφαση καταδίκης μόνον 6 από τους 21 κατηγορουμένους και η μετατροπή της ποινής τους σε χρηματική εξόργησε τους συγγενείς των νεκρών και τους πολυτραυματίες. Πάρα πολύ στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι και... Να πεθάνω εδώ μέσα θέλω σήμερα. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε ένα πλημέλημα. Εμείς έχουμε ανάβουμε μόνο καντήλια από τάφους και όλη αυτή τη βγάλαμε 37.000. Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω ένα παιδί που έζησε. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του που για 15 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερός γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά. Μέσα στη δικαστική αίθουσα, οι συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν με ύβρις κατά των καταδικαστέντων αλλά και των δικαστών. Ντροπή! Τι θα πείτε στα παιδιά σας? Το δικαστήριό σας αποτελεί προσβολή στους νεκρούς, στους ζωντανούς και την αλήθεια. Έκλεγαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ένα συγγενής θύματος, εκτός εαυτού, πέταξε καρέκλες κατά του καταδικασμένου πρώην υπαρχηγού της πυροσβαστικής Βασίλη Ματθεόπουλου. Η απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους φορείς εξουσίας της Ελλάδας. Αναλάβετε θέσεις ευθύνης για να μην έχετε καμία ευθύνη. Είμαστε ιδιαίτερα στενοχωρημένοι με τη δικαστική απόφαση που δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της τεράστιας και μοναδικής καταστροφής στον ελληνικό χώρο. Η ποινική δικαιοσύνη έκρινε ότι για την ασύλληπτη τραγωδία του 2018 έφταιγε μόνο το επιτελικό κράτος δια της πυροσβεστικής. Μετά από 18 μήνες ακροαματικής διαδικασίας, περίπου 150 μάρτυρες και πραγματογνώμονες, το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας καταδίκασε για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι 5 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τότε αρχηγό Σωτήρη Τερζούδη, τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην διοικητή ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη και τους δύο επιχειρησιακά υπεύθυνους στο πεδίο της φωτιάς, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και Χαράλα Μποχιόνη. Με εξαίρεση τον υπαρχηγό Ματθεόπουλο που καταδικάστηκε συνολικά σε 15 χρόνια φυλάκιση, οι άλλοι 4 άθροισαν 111 έτη φυλάκισης. Για όλους, εκτιτέα θεωρούνται μόνο τα 5. Η ποινή κρίθηκε ως εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Ο ηλικιωμένος από τη φωτιά του οποίου στον Ταού Πεντέλης ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης της 23ης Ιουλίου του 2018 καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, ποινή που επίσης μετατράπηκε σε χρηματική. Αντίθετα αθώθηκαν όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Ανάμεσά τους η Ρένα Δούρου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Ευάγγελος Μπουρνούς και ο Ιωάννης Καπάκης. Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε. Και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο. Το έργο αυτό όμως δεν ξέρουμε αν ήταν φάρσο, κωμωδία ή τραγωδία. Ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας προβλέπει δυνατότητα έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών. Επομένως, εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκηθεί έφεση. Η δικαστική απόφαση για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που βίωσε η χώρα πυροδότησε και πολιτικές αντιδράσεις. Η απορία εύλογη και η αντίδραση εύλογη. Μία τέτοιου τύπου ποινή για μία τέτοιου τύπου τραγωδία, για ένα τέτοιο μέγεθος τραγωδίας και καταστροφής, είναι αναντίστοιχη. Το σίγουρο είναι ότι η σειρά των ευθυνών, έτσι όπως επιμερίζονται και αναλύονται, προφανώς μας αφήνει με μία αίσθηση ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Αθώα η Ρένα Δούρου για την τραγωδία στο μάτι. Η δεύτερη πολυετής μάχη στην οποία στάθηκε όρθια, χωρίς να επικαλεστεί κανένα ελαφρυντικό ή ασυλία.
Η Ρένα μπήκε δύο φορές στο στόχαστρο με χυδαιότητα γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ και γιατί έπρεπε να μαυρωθεί το έργο της στην περιφέρεια Αττικής. Η απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι δικαίως προκαλεί την οργή των συγγενών των θυμάτων και των κατοίκων, γιατί διαπνέεται από τη γνωστή λογική του ανθρώπινου λάθους που εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με χαμηλές ποινές. Η ελληνική δικαιοσύνη φώναξε ότι η ζωή του Έλληνα αξίζει κάτι λιγότερο από 400 ευρώ. Δυστυχώς, επτόχευσε και η δικαιοσύνη. Αυτό το δικαστηριακό ξέπλυμα που παρακολουθήσαμε είναι ντροπή, είναι ταυτόχρονα και έγκλημα σε βάρος της δικαιοσύνης και σε βάρος του κράτους δικαίου. Οι συγγενείς των θυμάτων αναμένεται να κάνουν αίτηση στην εισαγγελία εφετών Αθήνας, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης αναφορικά με τους 15 αθωοθέντες. Να τα μεταδώσεις. Ήταν μια τιμιγορία που περίμεναν 6 χρόνια. Ωστόσο, η τιμιγορία αυτή για τους συγγενείς των 104 θυμάτων και τους εγκαυματίες δεν ήταν δικαίωση, όπως μας έλεγαν, αλλά προσβολή για τους νεκρούς τους. Εχμή του δόρατος στις αντιδράσεις τους ήταν ότι κρίθηκαν ένοχοι μόνο οι 6 από τους 21 και αυτοί ελεύθεροι με εξαγοράσιμες ποινές προς 10 ευρώ την ημέρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι, Γιώργο, θα μπορούσε η απόφαση να στείλει κάποιος στη φυλακή? Υπήρχε αυτή η δυνατότητα? Ακριβώς. Από τη στιγμή που η ποινή βάσης για κάθε ανθρωποκτονία ήταν μικρότερη από τα 3 χρόνια, όχι, δεν θα μπορούσε. Θα, ούτε και με τον παλαιό ποινικό κώδικα με τον οποίο δικάστηκαν, αλλά ούτε και με το νέο ποινικό Άρα κώδικα. Άρα και ο νέος ποινικός κώδικας να ίσχυε, το ίδιο θα είχαμε. Εφόσον η ποινή ήταν αυτή, θα έπρεπε να είναι αυτή, μεγαλύτερη από 3 χρόνια η ποινή βάσης. Τώρα όσον αφορά... Η ποινή βάσης όμως καθορίζεται από τη δικαστική απόφαση. Από το δικαστήριο. Απόφαση. Το δικαστήριο κρίνει ποια θα είναι. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Ναι. Όσον αφορά τώρα το παράπονο των συγγενών, πως όλη αυτή η τραγωδία αποτιμήθηκε ως πλημέλημα. Θα πρέπει να πούμε ότι 3 φορές προσπάθησε ο ανακριτής να αναβαθμιστεί σε κακούργημα, όμως δεν έγινε. Και το θέμα αυτό κρίθηκε και στους 3 βαθμούς της δικαιοσύνης και έκλεισε από τον Άριο Πάγο. Να σου πω μάλιστα για την ιστορία πως μετά τη δίωξη οι κατηγορούμενοι ήταν 23. Μετά την ανάκριση φτάσαν 26. Τελικά με το βούλευμα μειώθηκαν στους 21. Μάλιστα. Τόσοι όσοι δικάστηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα στελέχη της τροχέας απειλάγησαν με το βούλευμα. Ενώ για τις πιθανές ευθύνες του λεμενικού δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Τώρα, δεν μου λες κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Ιούλιο 26. Ιούλιο 26 είναι θα όριο να της παραγραφής. Και... Ναι. Ναι. Άρα θα πρέπει ό,τι έγινε στον πρώτο βαθμό πήρε 6 χρόνια να πάρει κάτι λιγότερο από... Βέβαια τώρα... Να πάρει 2 χρόνια. Ναι, τώρα έχουμε πολύ μικρό αριθμό κατηγορουμένων. Ναι. Γι' αυτό μάλιστα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κυρία Κλάπα, θα ζητήσει από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου να απαλλαγεί η πρόεδρος του δικαστηρίου πάλι στις υποχρεώσεις, να καθαρογράψει την απόφαση έτσι ώστε μέσα στον Ιούνιο να προσδιοριστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Θεωρείται δεδομένο ότι θα ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας, έτσι? Θεωρείται, τα θύματα, πάντως οι συγγενείς των θυμάτων θα το ζητήσουν. Ναι. Θεωρείται πολύ πιθανό να συμβεί και μέσα σε 2 χρόνια θα πρέπει να έχουμε τελειώσει. Όσο πιθανό μπορεί να είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Καΐρης στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι έχασε τη σύντροφό του ενώ κινδύνευσε και ο ίδιος. 6 χρόνια μετά η απόφαση του δικαστηρίου του προκαλεί οργή και αγανάκτηση. Κωμωδία. Σήμερα θεωρώ ότι κατέρευσε η ελληνική δικαιοσύνη. Το δικαστήριο ούτε καν δεν έμεινε σε αυτά που είπε ο εισαγγελέας για τους 9 κατηγορούμενους. Αθώωσε άλλους 3. Βγαίνει απ' έξω η Δήμη, η Περιφέρεια, η Πολιτική Προστασία. Ουσιαστικά λοιπόν δεν έχει κανένα στην ευθύνη. Εμείς δεν είχαμε κανένα στο πλευρό μας. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εξ αρχής προσπαθήσανε να υπάρξει αποπροσανατολισμός του κόσμου, να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη ότι εμείς φταίμε. Το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου 2018, ο κύριος Καΐρης και η σύντροφός του ετοιμάστηκαν να φύγουν από το σπίτι καθώς φυσούσε δυνατός άνεμος και η φωτιά πλησίαζε. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τον εφιάλτη που θα ζούσαν. Ήμασταν μαζί,
Κάποια στιγμή έφυγα από το σπίτι, πήγα 300-400 μέτρα πιο πάνω για να δω τι γίνεται. Γύρισα, είπα φεύγουμε. Βάλαμε τα 30 σκυλιά που είχαμε μέσα στα μάξι εκπαιδευμένα και μου λέει να μπω μέσα να πάρω τα πράγματα, κάποια χρήματα, ταυτότητες και τέτοια, τα αναγκαία δηλαδή, και εγκλωβίστηκε στο σπίτι. Και ζούσε για 50 λεπτά. Έζησε στο 100% το θάνατό της. Δεν υπήρχε κανένας στο να βοηθήσει. Μάλιστα έχω σταματήσει αυτοκίνητο της πυροσβεστικής στη Λεωφόρο Μαραθώνος και του ζήτησα βοήθεια και μου είπε ότι εγώ είμαι εδώ πέρα για άλλη δουλειά και σηκώθηκε και έφυγε. Συγκλονισμένη από το άκουσμα της απόφασης είναι και η κυρία Κωνσταντάκη, βαριά εγκαυματίας, η οποία νοσηλεύτηκε για 17 μήνες στο Θριάσιο νοσοκομείο και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όταν άκουσα την απόφαση έμεινα άναυδη. Μετά μου ήρθε οργή και πόνος για όλα όσα έχουν γίνει και πώς κατέληξε η κατάσταση αυτή, όλη αυτή η τραγωδία. Η φωτιά τη βρήκε σε γειτονικό σπίτι και στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί κάηκε από τα πυρωμένα κουκουνάρια ενός πεύκου που πέφτανε. Ένας πυροσβέστης μου είπε ότι πρέπει να πάτε οπωσδήποτε στη Ραφίνα και πέρασε για καλή μου τύχη ένας γείτονας, ο οποίος με μετέφερε. Είμαι νεφροπαθής τελικού σταδίου, έχασα την ακοή μου, έγινα υποθυροειδική και όταν βγήκα από το κέντρο αποκατάστασης άρχισαν οι θρομβώσεις. Οι γιατροί λέγαν στον αδερφό μου ότι ήμουν διασωληνωμένη και αφήστε την, σε δύο μέρες θα πεθάνει ήσυχα. Το έγκαυμα εκτός από σωματικό είναι και ένα ψυχικό τραύμα. Και σωματικό και ψυχικό. Και είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Πρέπει να έχουμε πολλή αντοχή. Το μάτι πρασινίζει, οι ζημιές στα σπίτια έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο ο πόνος και το αποτύπωμα που άφησε η φωτιά στην ψυχική υγεία των κατοίκων δεν θα σβήσει ποτέ. Οι δικαστές δικάζουν με βάση συγκεκριμένους νόμους που είναι υποχρεωμένοι να δικάσουν. Ναι. Με ποιους νόμους δίκασαν ή ήταν υποχρεωμένοι να δικάσουν και δίκασαν αυτοί οι δικαστές? Με ποιους? Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων, μάλλον για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ναι, το Σύνταγμά μας και τα συντάγματα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάθε ένας που κατηγορείται για κάποια εγκληματική πράξη δικάζεται με βάση τον νόμο που ισχύει όταν τελεί την εγκληματική, ναι, πράξη. Ναι. Αυτό είναι ευρωπαϊκός μακροχρόνιος, ναι, κανόνας. Εκτός εάν εντωμεταξύ από την ώρα που διέπραξε το αδίκημα μέχρι την ώρα που θα γίνει η δίκη, έχει μεσολαβήσει κάποιος ευμενέστερος νόμος για αυτόν. Ναι. Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Το 2019, αφού όλο αυτό το φοβερό έγκλημα είχε γίνει το 2018, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε στην κυβέρνηση άλλαξε την τελευταία μέρα το ποινικό κώδικα. Ενώ είχε γίνει αυτό. Και οι διατάξεις γενικώς του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ κατέστησαν ευμενέστερες για τους κατηγορουμένους. Άρα λοιπόν η δίκη αυτή έγινε με βάση τις διατάξεις του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά εδώ μου έλεγε νωρίτερα η Ντίνα Τσουκαλά ότι και ο νέος ποινικός κώδικας να ίσχυε, εφόσον η ποινή βάσης είναι τα 3 χρόνια και πάλι θα μιλάγαμε για εξαγοράσιμες ποινές. Αν είναι 3 χρόνια, όχι. Με το νέο κώδικα, αν είναι πάνω από δύο χρόνια, η ποινή εκτελείται οπωσδήποτε κατά ένα μέρος. Πάνω από 3 χρόνια, κατά ένα μεγαλύτερο μέρος. Κατά συνέπεια. Πάντως, καταλαβαίνετε εσείς ότι η διαφορά δεν θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Διότι θα σας πω. Η αθώωση δεν έχει να κάνει Θα σας πω που θα ήταν η διαφορά. Στο νέο ποινικό κώδικα υπάρχει διάταξη η οποία λέει ότι όταν έχουμε παραβίαση προληπτικών μέτρων, δηλαδή ανακοίνωση από το κράτος, από την πολιτική προστασία, ότι έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ναι, και προκύψει πυρκαγιά από την οποία έχουμε θανάτους, η ποινή είναι μέχρι 20 χρόνια κάθερξη. Καλά, μέχρι 20 χρόνια, ναι, αλλά το τι θα επιβάλλει ο δικαστής. Μισό, μέχρι 20 χρόνια κάθερξη. Το ορίζει ο δικαστής. Ναι, από 10 έως 20 όμως. Ναι. Από 10 έως 20 χρόνια κάθερξη. Που σημαίνει δηλαδή υποχρεωτικά φυλακή. Να σας άρα πω, λοιπόν, για, ναι, να συνεννοούμαστε. Ναι. Αυτή τη διάταξη για την οποία σας μιλώ δεν την ψήφισαν. Την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Αυτή είναι για την οποία σας μιλώ. Άρα λοιπόν εδώ η δίκη έγινε με βάση μια νομοθεσία η οποία διαμορφώθηκε το 2019, ένα χρόνο μετά από αυτή τη φοβερή τραγωδία. Αυτές οι διατάξεις ήταν ευμενέστερες για τους κατηγορουμένους, ναι, και το δικαστήριο εφάρμοσε αυτές τις διατάξεις τώρα. Εάν η απόβαση αυτή έχει πλημέλειες με βάση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο δίκασε, τότε η δικαιοσύνη και τα όργανά της θα κρίνουν για τον όργανο αυτόν, ναι, εάν θα πρέπει να ασκήσουν έφεση ή όχι για τις πλημέλειες αυτές, για τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να διαφωνήσει ο εισαγγελέας Εφετών ή ο εισαγγελέας του Αρείου, ναι, Πάγου. Αυτό όμως αφορά τη δικαιοσύνη. Σήμερα ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όλο αυτό έγινε με βάση μια συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία, επαναλαμβάνω, διαμορφώθηκε ένα χρόνο μετά αφού το έγινε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ο συγγενής που πέταξε σήμερα την καρέκλα στο δικαστήριο, με βάση το νέο ποινικό κώδικα, μπορεί να πάει φυλακή ή όχι? Ο νέος ποινικός κώδικας αρχίζει από την Τετάρτη να εφαρμόζεται. Άρα γλιτώνει λόγω του ότι. Με βάση το νέο ποινικό κώδικα, επειδή αρχίζει από την Τετάρτη. Ναι, αν δηλαδή ο νέος ποινικός κώδικας ίσχυε από χτες, με την καρέκλα που πέταξε σήμερα θα πήγαινε φυλακή ο άνθρωπος αυτός? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται αν είναι κάποιο αδίκημα συγκεκριμένο και τι αδίκημα είναι αυτό και τι ποινές επισύρει. Ναι, αλλά εγώ μιλάω τώρα για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι, ναι, δηλαδή, αυτό, ο άνθρωπος λοιπόν, αυτό σήμερα οργισμένος, ναι, πέταξε μια καρέκλα στο δικαστήριο. Λοιπόν, λέω λοιπόν με το νέο ποινικό κώδικα, που λέει ποινές οι οποίες θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται, αυτός ο άνθρωπος θα πάει φυλακή. Να εξηγήσουμε λοιπόν τι λέει ο νέος ποινικός κώδικας από την Πρωτομαγιά. Ναι. Γιατί ψηφίστηκε. Δώσαμε ένα περιθώριο 2 μηνών για να ενημερωθούν δικαστές, δικηγόροι και η κοινωνία ότι από την Πρωτομαγιά τα πράγματα εκπέμπουν το εξής μήνυμα. Ότι δεν θα υπάρχει πράξη η οποία ανάλογα με τη βαρύτητά της δεν θα υφίσταται κάποια τιμωρία. Ανάλογα με τη βαρύτητά της. Άρα λοιπόν οι ποινές μέχρι 2 χρόνια θα μπορούν είτε να εξαγοράζονται, είτε να αναστέλλονται, είτε να κάνεις υποχρεωτική κοινοφελή εργασία. Από 2 έως 3 χρόνια θα έχεις μερική έκτηση της ποινής οπωσδήποτε και από 3 χρόνια και πάνω θα έχεις μεγαλύτερη μερική έκτηση της ποινής. Μάλιστα. Κατανοητό αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν. Άρα θέλω θα πήγαινε ο κόσμος φυλακή, θέλω να πω, με τον νέο ποινικό κώδικα. Ναι, δείτε λίγο. Ο δικαστής μπροστά του θα είχε ένα αδίκημα. Ναι. Δεν ξέρουμε τι ποινή επισύρει το αδίκημα αυτό που θα του κάνει ο εισαγγελέας. Και δεύτερον, θα μπορούσε να εκτιμήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεπράχθη αυτό το αδίκημα και αν θα πρέπει να το αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Διότι όταν ένα δικαστήριο αναγνωρίζει ελαφρυντικά, η κατώτερη ποινή πέφτει προς τα κάτω. Άρα λοιπόν ο κόσμος να ξέρει, ναι, τι έχει γίνει εδώ και γιατί έχει γίνει εδώ. 2 πράγματα, 3 πράγματα είναι. Πρώτον, ότι αυτή η δίκη έγινε με βάση αυτές τις διατάξεις που σας περιέγραψα. Δεύτερον, ότι καινούργιες διατάξεις που ισχύουν από την Πρωτομαγιά δεν ψηφίστηκαν δυστυχώς από τα άλλα κόμματα. Τα ψήφισε μόνο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και προβλέπουν αυτά που σας είπα, δηλαδή ποινή κάθριξης έως 20 χρόνια, ναι, ποινή χρηματική 200.000 και ενδεχόμενη δίμευση της περιουσίας τους. Μάλιστα. Και εδώ τώρα είναι σαν να μην συνέβη τίποτα αυτό που γίνεται. Έτσι. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, χωρίς να μπορεί κανένας να σκεφτεί, δεν είναι δίκαιο. Κύριε Φλωρίδη, μια στιγμή, γιατί εδώ εμφανίζεται μια εικόνα. Οι περισσότεροι αθωώθηκαν. Δεν είναι ότι πήγαν με τον παλιό ποινικό κώδικα και γι' αυτό δεν έχουν πολλές ποινές. Αθωώθηκαν. Άρα λοιπόν, εδώ. Επομένως, η αθώωση δεν αλλάζει. Είτε έχει τον παλιό ποινικό κώδικα είτε τον καινούριο. Σύμφωνοι. Γι' αυτό λέω ότι αν τα ανώτερα όργανα της δικαιοσύνης, στην κανονική του ιεραρχία και με βάση την νομοθεσία, εκτιμήσουν ο εισαγγελέας. Ας πούμε, των Εφετών έχει 10 μέρες προθεσμία. Μπράβο. Από την ώρα που θα καταγραφεί η απόφαση. Δεν το ξέρω εγώ. Ίσως αλλά, γίνει μια έφεση. Αλλά λέω ότι τα όργανα αυτά της δικαιοσύνης έχουν τη δυνατότητα, αφού διαπιστώσουν, αν διαπιστώσουν πλημέλειες, δηλαδή ότι το δικαστήριο δεν εκτίμησε αυτά τα πράγματα, να ασκήσουν μια εγώ έφεση. Εγώ λοιπόν, έρχομαι τώρα εδώ να σας ρωτήσω. Επειδή τον Ιούνιο του 26, αν δεν κάνω λάθος, πάμε σε παραγραφή. Εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι αυτά τα 2 χρόνια θα ολοκληρωθούν θα ολοκληρωθεί ο επόμενος βαθμός δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, θα γίνει δηλαδή, θα τελεσιδικήσει η υπόθεση πριν παραγραφεί? Είδα ότι. Γιατί τώρα πήρε 6 χρόνια. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Και βλέπετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην υπόθεση αυτή που κράτησε τόσα χρόνια μια διαδικασία και μετά δεν μπορούσε να βρει χώρο να ξεκινήσει. Από την υπόθεση των Ντεμπών. Με βάση τις ρυθμίσεις που κάναμε εμείς. Όχι. Ναι. Με τις ρυθμίσεις που κάναμε, αφαιρέσαμε τα βουλεύματα για να μην καθυστερούμε. Μάλιστα. Διαμορφώνουμε το χώρο και η δίκη αυτή, αντί για 6 χρόνια, μπορεί να ξεκινήσει τον 1,5 χρόνο και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ωραία, αλλά εγώ ρωτάω τώρα για τη δίκη του. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτήν. Αυτά τα 2 χρόνια που έχουμε μπροστά μας, είναι σίγουρο ότι θα τελεσιδικήσει η δίκη ή μπορεί να πάμε στην παραγραφή? Είδα πριν από λίγο, πριν έρθω εδώ,
ότι έγινε μια παρέμβαση από την πρόεδρο του Αριουπάγου, η οποία ζήτησε να καθαρογραφεί γρήγορα η απόφαση. Ναι. Έτσι ώστε αν ανασκηθεί έφεση, αυτή να οδηγηθεί τάχιστα στο ακροατήριο, έτσι ώστε αν ασκηθεί έφεση και διεξαχθεί το εφετείο, να ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ανώτερο δικαστήριο με μεγαλύτερη εμπειρία και έχοντας εξελιχθεί όλη η δίκη, ότι αυτή μπορεί να γίνει πριν την παραγραφή. Τώρα δεν μου λέτε, εκκρεμεί και το ζήτημα των αποζημιώσεων για το ΜΑΤΙ. Στα διοικητικά δικαστήρια. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί τουλάχιστον αυτό να ξεμπλοκάρει άμεσα? Στα διοικητικά δικαστήρια οι διαδικασίες δεν έχουν καμία σχέση με την ποινική δίκη. Αυτά ακολουθούν το δικό τους ρυθμό και προφανώς οι προσφυγές που έχουν γενική εξετάζονται όπως πρέπει να εξεταστούν. Μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας για τα Τέμπη στη Βουλή από την εισαγγελέα εφετών Λάρισσας, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα για προανακριτική. Τι θα κάνει η κυβέρνηση? Ναι, δείτε λίγο. Καταρχάς, έχουμε το εξής. Είχαμε μια αναγγελία από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κατατεθεί αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής χωρίς η δικογραφία να έχει πάει εκεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Ένα κόμμα που θέλει να λέγεται στοιχειωδώς σοβαρό μπορεί να λέει ότι θα καταθέσω πρόταση χωρίς να έχει δει το φάκελο, χωρίς να έχει δει τι διαβιβάζεται εκεί? Ένα. Δεύτερον, επειδή πριν λίγο καιρό, και θυμάμαι νομίζω εδώ ήμουνα πάλι, ναι, όταν το ξανασυζητήσαμε, υπήρχε πάλι μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι φτιάξαν ένα κατηγορητήριο, το οποίο το περιέφεραν εδώ και εκεί για να ρωτήσουν τι λέτε, θα το ψηφίσετε, δεν θα το ψηφίσετε. Και τότε τους είπαμε ότι αν επιτέλους θέλετε να οδηγηθεί η Βουλή κάπου, σε μία συζήτηση τουλάχιστον, βάλτε 30 υπογραφές, τις έχετε. Ναι, αλλά εδώ έχουμε ένα νέο δεδομένο. Ναι. Έχουμε ότι η εισαγγελία εφετών Λάρισσας παίρνει το φάκελο και πρόκειται να το στείλει στη Βουλή. Ναι. Επομένως, έχουμε νέο δεδομένο. Και εγώ ρωτάω με δεν αυτό διαφωνώ, το δεδομένο. Δεν διαφωνώ. Θα δεχτείτε προανακριτική ή όχι? Με συγχωρείτε, κύριε Κοβαρά. Ξέρετε εσείς τι γράφει ο φάκελος? Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω εγώ. Άρα το αφήνετε ανοιχτό να το δεχτείτε. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι μια απάντηση. Αν μου πείτε ότι θα δούμε όταν δούμε το φάκελο. Δείτε λίγο. Για να μπορέσει η Βουλή να ξεκινήσει τη διαδικασία ως μόνη κατά το Σύνταγμα αρμόδια να ασκήσει δίωξη, πρέπει να κατατεθεί ενώπιον της μία πρόταση συγκεκριμένη με κατηγορητήριο που να λέει ότι ο Φλωρίδης έκανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πράξεις οι οποίες συνιστούν αυτά τα ποινικά δικαιώματα. Αλλά για να έρχεται υπόθεση στη Βουλή από την εισαγγελέα εφετών, κάποιος λόγος υπάρχει? Με συγχωρείτε. Δεν έρχεται έτσι. Με συγχωρείτε. Όχι. Ναι. Το Σύνταγμα λέει ότι όποιος δικαστής σε οποιοδήποτε έρευνα διεξάγει. Ναι. Συναντήσει. Όχι. Συναντήσει όνομα υπουργού, ναι, πρώτον δεν μπορεί να ερευνήσει τίποτα, ναι, και στέλνει κατευθείαν την υπόθεση στη Βουλή για να ερευνήσει. Ναι. Άρα λοιπόν ο εισαγγελέας τι κάνει πιθανότατα, δεν το ξέρουμε. Έχει πέσει πάνω σε ονόματα που κάποιος τα έχει αναφέρει, ναι, οπότε τα στέλνει. Ναι, αλλά άρα δεν η έχει Βουλή κάνει... μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα διερευνήσει 4 ονόματα υπουργών, γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες ότι είναι 4 ονόματα μέσα. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να συζητάμε έτσι? Δηλαδή, πώς ξεκινάει στη Βουλή μια διαδικασία, για να είμαστε, τουλάχιστον για να μην κάνουμε αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει όταν, επαναλαμβάνω, πάει ο φάκελος στη Βουλή, τον διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται να τον διαβάσουν. Μάλιστα. Και στη συνέχεια καθίσουν και γράψουν ένα χαρτί που λέει ότι εμείς οι 30 που υπογράφουμε ή οι 40 ή οι πόσοι, λέμε ότι ο Φλωρίδης έχει κάνει αυτές τις πράξεις οι οποίες συνιστούν αυτά τα ποινικά αδικήματα. Και τότε η Βουλή ξεκινάει τη διαδικασία να συζητήσει. Άρα θα δούμε λοιπόν, όταν έρθει ο φάκελος στη Βουλή και πρώτα, τον διαβάσετε, θα το δούμε. Πρώτα να έρθει ο φάκελος. Μάλιστα. Δεύτερον, όσοι λένε τώρα ότι θα καταθέσουν πρόταση, να την καταθέσουν και θα ξεκινήσει, μάλιστα, η διαδικασία συζήτηση στη Βουλή. Να δούμε τελικά τι προκύπτει. Τώρα θέλω κάτι άλλο. Έρχεται από αύριο προς ψήφιση το νομοσχέδιό σας, το οποίο το είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά που ήρθατε έτσι αναλυτικά. Θέλω να μου πείτε γιατί τελικά θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνένεση από κανένα κόμμα. Να σας πω, με παραξένεψε πρέπει. Δύο κόμματα βέβαια έχουν επιφυλαχθεί, ναι, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση, ναι, έχουν επιφυλαχθεί, ναι, για να απαντήσουν στην Ολομέλεια, αν τουλάχιστον επί της αρχής το δέχονται. Με παραξένεψε γιατί. Αυτή είναι μια προσπάθεια, είναι εθνικός στόχος αυτός. Γιατί το λέω εθνικό στόχο? Διότι όταν το επιχείρησε για πρώτη φορά ο Ελευθέρης Βενιζέλος το 1911, ψήφισε νόμο, τον περίφημο γάμα ομέγα, ναι, νόμο. Λοιπόν, ψήφισε τον νόμο, δεν μπόρεσε να τον εφαρμόσει. Στη συνέχεια, το 14 τον κατήργησε. Το 1931 ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, πάλι πήγε νόμο στη Βουλή και τον απέσυρε άρον-άρον. Το 34 ο Παναγής Τσαλδάρης, το Λαϊκό Κόμμα, πήγε και ψήφισε νόμο. Ακριβώς τον ίδιο νόμο ψηφίζανε. Ποιος είναι ο νόμος αυτός? Να ενοποιήσουν τον πρώτο βαθμό, δηλαδή να καταργήσουν τα ειρηνοδικεία, ναι, κτλ. Πάλι, το 1988 ψήφισε νόμο ο Ανδρέας Παπανδρέου.
πάλι. Δεν εφαρμόστηκε. Το 1999 η κυβέρνηση Σιμίτη κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητήθηκε στην Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία τότε δια του κυρίου Παυλόπουλου δήλωσε ότι συμφωνεί και παρενέβη ο Αρροσπάγος, έκανε μια παρατήρηση. Μάλιστα. Και δεν έγινε. Άρα λοιπόν όταν, λέω το εξής, όταν αυτό το επιδιώκουμε 113 χρόνια, δεν είναι πια η ώρα να το ψηφίσουμε. Γιατί αυτό είναι η πιο θεμελιώδης αλλαγή που μπορεί να γίνει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, η συνέχεια αύριο στη Βουλή. Λοιπόν. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.